MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Panmazatos and his orchestra, Panayoti. And they're going to have clarinet playing tonight. It's one of my favorites. This is the unique sound of Greece from the villages, where they have the clarinet, which I love. It's the first time we're doing it here at Athens Square Park. And we also have our coordinator for tonight, Sophie Fassos. Sophie Fassos. We're going to do some brief introductions now, and then we're going to do introductions again around 8:15, 8:20, when it's a little darker and we have a much bigger crowd. But right now, the media wants to do our pictures while we still have some daylight. I want to thank Michael, MGTV, for being with us, the National Herald for being with us and covering us. Sophie is going to introduce our special guest tonight, and we will do it again in about an hour. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην πλατεία Αθηνών. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Συμβούλιο και βέβαια τον πρόεδρό μας, τον κύριο Γιώργο Τέλες, που οργανώνει όλες αυτές τις παραστάσεις κάθε Τρίτη, όλο το καλοκαίρι. Και χαίρομαι που βλέπω την πλατεία πάντα γεμάτη με τα πρόσωπά σας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Αγγελούδη που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε διαφήμιση αυτές τις παραστάσεις για σας, δωρεάν. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία και τον κύριο Πέτρο Γαλάτουλα για όλη τη βοήθειά του. Και βέβαια κάθε Τρίτη έχουμε και τους χρηματοδότες. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να σας φέρουμε ορχήστρες σαν τον κύριο Παναγιώτη και άλλες πολλές που τους ξέρετε. Και βέβαια και σήμερα έχουμε και ένα special guest appearance με τον μεγάλο ηθοποιό της Ελλάδος που τώρα μένει στην Αμερική μαζί μας, τον κύριο Στράτο Τζόρτζογλου. Θα μας διαβάσει κάτι από μια καινούργια παράσταση που έχει κάνει, που λέγεται «Όλα είναι ένα». Μπορεί να τον έχετε δει και να τον θυμάστε και όλα από την τηλεόραση, την ελληνική, με πολλά σύριαλ, πολλά έργα και βέβαια την κραυγή που την είχαμε εδώ στο Culture Center. Πριν του δώσω το μικρόφωνο, να ευχαριστήσω τους χρηματοδότες, όπως είπα σήμερα, τον κύριο Peter Korahayes από το Douglas Elliman Real Estate, την κυρία Αλεξία Πενταρές από το Pantaris and Pantaris Law. Θα τους ξανακαλέσω στην πίστα κατά τις 8 και 4. Και βέβαια τον κύριο Γρηγόρη Αναγνωστόπουλο από το Gyro Shop. Και τώρα σας δίνω τον κύριο Στράτο Τζόρτζογλου. Μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, εδώ στην πλατεία Αθηναίων, που τελικά είναι η πλατεία της Ελλάδος από ό,τι φαίνεται. Τόσα γάλματα, τόση καλή μουσική εδώ. Μας παίξαμε Ελλάδα. Και το «Όλα είναι ένα» είναι στην ουσία ένα θεατρικό έργο που μιλάει για την αγάπη, για την πίστη στο Θεό. Και όταν ένα μικρό αγοράκι που είναι 10 χρονών μαθαίνει ότι θα ζήσει μόνο 12 μέρες, γιατί υπάρχει πολυφημία, πιστεύοντας στο Θεό και με τη βοήθεια ενός νεαρού φίλου του και τον έρωτά του για τη μικρή 8χρονη Peggy Blue, νιώθει σαν να ζει ολόκληρη ζωή. Γιατί όπως λέει κάποια στιγμή στην Peggy Blue, Peggy Blue λέει, θα ήθελα να σου μιλήσω για το δάσος, το δικό μας δάσος, όχι οποιοδήποτε δάσος. Θα μου πεις,
το δάσος είναι ένα, κανήκει σε όλο τον κόσμο. Και εγώ θα σου πω, υπάρχει τουλάχιστον ένα δάσος μόνο για σένα και για μένα. Γι' αυτό περπατάμε στο δάσος, γι' αυτό το διασχίζουμε. Στο δάσος ο χρόνος διαστέλλεται και τα γεγονότα γίνονται σημαντικά, ακόμα και τα σήματα. Όπως είναι αυτό που είπε προηγουμένως, το ναι. Κοίταζε τον κόσμο κάθε μέρα σαν να ήταν η πρώτη φορά. Σαν να ήταν η πρώτη φορά! Λοιπόν, την ακολούθησα τη συμβουλή σου, άρχισα να βλέπω κι εγώ τον κόσμο σαν να ήταν η πρώτη φορά. Κοίταζα το φως, τα χρώματα, τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα. Ένιωθα τον αέρα να περνάει μέσα από τα ρουθούνια μου, να εισπνέω. Άκουγα τις φωνές που έρχονταν από την πλατεία σαν από το θόλο μιας εκκλησίας. Ζούσα, ρηγούσα από τη χαρά. Η ευτυχία της ύπαρξης, ήμουν μαγεμένος. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ που το έκανες αυτό για χάρη μου. Αισθανόμουν ότι με είχες πάρει από το χέρι και με οδηγούσες στην καρδιά του μυστηρίου για να αντικρίσω το μυστήριο. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Στράτο, ευχαριστούμε που ήρθες στην πλατεία να μας δεις και για το Όλα Είναι Ένα που ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το δούμε όλο μαζί. Και τώρα θα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα με τον κύριο Παναγιώτη Μαρματζάκο. Πώς θα με πάρει Παναγίτσα μου μακάρι. Ξανά στην πλατεία Αθηνών εδώ έχουμε τον Παναγιώτη Μαρματζάκος και τον Παρενέ και τον Μεν, beautiful μουσική και μαζί μας έχουμε τον Στράτο και θα τον κάνει η introduce η Σοφία που είναι coordinator σήμερα. Έλα Σοφία. Καλησπέρα, είμαστε στην πλατεία Αθηνών μαζί με τον Greek Superstar, τον Στράτο Τζορτζοβιού απόψε και έχει γεμίσει η πλατεία με τα κλαρίνα του κύριο Παναγιώτη Μαρματζάκο. Και κύριε Τζόρτζο. Εγώ είμαι γεμάτος ελληνική καρδιά που όπως πολύ όμορφα μίλησε η Σοφία και ο φίλος μου Τζόρτζ Θέλης που συμβαίνει η Ελλάδα να τραγουδάει σήμερα στην πλατεία Αθηναίων. Οπότε εγώ ήμουν απλώς ένα μικρό διάλειμμα για να μιλήσω για μια παράσταση που λέγεται Όλα Είναι Ένα. Γιατί η Ελλάδα είναι ένα και πρέπει να είναι ένα για να μπορεί να συνεχίσει να είναι Ελλάδα. Εδώ στην Αστόρια χτυπάει η καρδιά της. Oh, come on, I want to guess. Now I'm gonna see another.
and we did that to serve this community. We're all volunteers, none of us get paid. The orchestra gets paid, but we're all volunteers, and Joe gives up of himself and out of his own pocket to make it happen. Joe, you did a great job this whole summer. Keep up the good work, and no more Italian nights. They ended last week. I'm very, very pleased tonight to introduce the wife of the originator of Athens Square Park, whose idea it was to make this place. He worked hard, he worked diligently to make this happen. He wanted the community to come together. Rita Sintilas. And I'm so happy she's with us today. Come on, Rita. It would bring the community together, all of the community. You know, we have 124 nationalities here living in Astoria. We are one of the most diversified communities in the world, right here. And we all come together, and I can tell right now, half of you are not Greek, but you're enjoying the music, you're enjoying the evening. Am I right? Many of you are not. And that was the dream of Dennis Sintilas. Come on up, Rita. Say a couple words, Rita. Με πολύ συγκίνηση, αγαπητοί ομογενείς, σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στην όμορφη αυτή εκδήλωση, στο ωραίο αυτό ελληνικό πανηγύρι. Ένας από τους σκοπούς της πλατείας Αθηνών που οραματίστηκε ο ύμνης του σύζυγός μου, ο Ντένις Σιντήλας, ήταν και αυτό το αντάμωμα σε αυτή την πλατεία, στο χώρο αυτό που είναι δικός μας, όπως συνήθιζε να λέει, για να μπορεί η ομογένεια να γλεντάει ελληνικά, να εκφράζεται ελληνικά, να κρατάει τις ρίζες και τον πολιτισμό. Είμαι σίγουρη ότι η ψυχούλα του είναι αναπαυμένη και μας παρακολουθεί και χαίρεται για αυτή την εκδήλωση. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον κύριο Ντέλη, τον κύριο Γιώργο Ντέλη και όλους τους συνεργάτες για τις ωραίες αυτές βραδιές που χάρισαν στην ομογένεια στην πλατεία Αθηνών. Καλή διασκέδαση. Thank you, Rita. And we will forever be grateful to Dennis Sintilas for his dream and for his vision. And they're going to be naming the street corner here after Dennis Sintilas. The city council will be doing that. We're very pleased with that. And we're very thankful to Costa Constantinidis, our councilman, for his support for Athens Square and the evenings that we have here, and for the name addition that will be put here on 30th Avenue. We have with us my personal friend, Kostas Angeloudis from Cosmos. He's the chairman of Cosmos FM and New Greek TV. He's got a TV program. George Stamatiadis, our treasurer, who's an original member of the Athens Square Committee. He's been our treasurer from the very beginning, and he's on his way here now. We have with us the big supporter of Athens Square, Petros Galatoulas. He's the chairman of the Federation of Hellenic Societies. Έλα, Πέτρο, πες λίγα λόγια. Ευχαριστώ, Γιώργο. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο και όλη την ομάδα, οι οποίοι όλους τους μήνες που λείπαμε εμείς, κοντά δύο μήνες, ήταν εδώ, ούτως ώστε να διασκεδάζετε κι εσείς, οι οποίοι δεν είχατε την ευκαιρία να πάτε στην Ελλάδα. Εμείς ωραία περάσαμε, ωραία είναι η Ελλάδα, και πιστεύω αυτό το μεγαλώσαμε, Γιώργο, και του χρόνου να το κάνουμε και δύο φορές τη εβδομάδα, διότι βλέπω ότι ο κόσμος έρχεται εδώ και διασκεδάζει. Εμείς σαν Ομοσπονδία θα είμαστε πάντα δίπλα, θα στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια όπως θα στηρίζουμε και κάθε τι που προάγει τον ελληνισμό, και όπως είπε ο Γιώργος, τώρα θα αρχίσει και η παρέλαση σε λίγο. Σας θέλουμε όλους να βοηθήσετε όσο μπορείτε, διότι και αυτή πρέπει να την βοηθάμε να μείνει στην πέμπτη λεωφόρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και με την υπόσχεση ότι του χρόνου θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα και εδώ στην πλατεία Αθηνών. Ευχαριστώ. We have with us Norma Castanas. Her husband was the originator of the National Greek TV show. He's the originator in the tri-state area. I believe, Norma, I believe your husband started that in 1971. Am I right? Around then. We had organized each evening that there would be a different coordinator for that evening. They would put together the event and they would raise the money through sponsors for that particular night. Tonight, Christina
Kostakis is one of the coordinators. We have with us George Zouvalos, who's another coordinator, who put together some great nights with you. And tonight's coordinator is Sophie Fassos. I'm going to introduce Sophia Fassos again to come and say hello and introduce the sponsors for tonight. Thank you once again for coming and filling Athens Square Park with your voices and your laughter. I think we had a wonderful summer so far, and it's going to keep on going till the end of September. For tonight's event, I'd like to bring our sponsors to the stage and thank them dearly. Without them, we would not be able to provide you with this endless entertainment and very memorable moments. We have, first, what's Daddy's name? Peter Korahias. We have Peter Korahias of Douglas Elliman Realty. We have Thea. Alexia Pantera. So a very, very, very big thank you to Alexia Panteras, who's actually here with her brother George. They work together in Bayside. We have Peter Korahias of Douglas Elliman Realty, and we have Greg Anagnostopoulos of the Gyro Shop. Have a wonderful night, the rest of the evening. Enjoy yourselves and a wonderful, wonderful summer. Thank you. Επίσης καλωσορίσουμε τον κύριο Dennis Pillon, που είναι κοντά μας. Κάτω στο ρεγνάρι να κοιμώ, κάτω στο ρεύμα το βαθύ. Κάτω στο ρεύμα το βαθύ, μια νυρινούλα μοναχή. Εγώ κι αυτός, δυο μασκόλικες. Πάνω στα μωρέτσα του φίλη να φας και μια μεντέτσα ροή για πάνω στα φίλια. Για πάνω στα φίλματα ακούγονται πατήματα. Δεν μείνουμε στην Ασία. Δεν παίζετε τα χειροπρότυπα για αυτό το καμένο. Μια αρχίστρα μόνος του. Την παρόντα μείνουμε. Καμπόζοντα, καμπατήρα. Σε γίνα σας έφυγε. We have Seraphim Lazos is performing, and he plays the Spanish guitar. You're going to love that. And then the following week, we have Gregory Maninakis. He will be performing. And then the following week, we have the Pan Cyprian Choir. And then the following week, I forgot who is performing, but that will be our final week. This has been so successful that we've extended this another month. We usually just do 2 months, but we brought this all the way into the end of September. Στους χρηματοδότες απόψε, τον κύριο Peter Korahias με τον Douglas Elliman Realty, Alexia Panteras, Panteras and Panteras Law, τα δικηγορικά γραφεία, και τον Γρηγόρη Ανακνωστόπουλο με τον Gyro Shop στο Μενχάτεν. Και το MGTV που είναι κοντά μας. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια. Επίσης, αναλαμβάνουμε την κάλυψη των εκδηλώσεών σας, γάμους, βαπτίσεις, παραγωγές διαφημίσεων, ντοκιμαντέρ. Τηλεφωνήστε μας στο 718-908-8729 ή επισκεφτείτε μας στο διαδίκτυο mgtvusa.com.